Γεια σας! Είμαι ο Γιάννης για τους φίλους John John και σας καλωσορίζω σε μια ακόμα Playmobil 5 και σε ένα νέο unboxing βίντεο από το μαγικό κόσμο των Playmobil. Αν είστε καινούργοι στην παρέα μας και αγαπάτε τα Playmobil όσο και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι με το κουμπί που θα βρείτε κάτω δεξιά και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε δύο σετ που κυκλοφόρησε η Playmobil στη σειρά Novelmore το 2024. Το πρώτο σετ έχει κωδικό 71485 και αποτελείται από 54 κομμάτια, έχει τίτλο «Ενέδρα στην άκρη του δρόμου» και βλέπουμε τους δύο υπότες του Novelmore που έχουν στήσει ενέδρα στην πυράλια, η οποία προσπαθεί να τους επιτεθεί με ένα καταπέλτη με φωτιές. Ενώ στο πίσω μέρος βλέπουμε αναλυτικά όλο το περιεχόμενο και μερικούς ακόμα κωδικούς από τη σειρά Novelmore. Ενώ το δεύτερο σετ έχει κωδικό 71486 και είναι ο καμπούμ με το καροτσάκι του, με το οποίο επιτίθεται τους, και κυνηγάει τους υπότες του Novelmore και το σετ αποτελείται από 33 κομμάτια. Ενώ στο πίσω μέρος φυσικά έχουμε πάλι αναλυτικά όλο το περιεχόμενο. Ελάτε τώρα από κοντά να ανοίξουμε και τα δύο σετ και να τα δούμε από κοντά. Ελάτε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε και τα δύο σετ του Novelmore. Θα ξεκινήσουμε από το σετ με την πυράλια και την φρουρά του Novelmore. Το σετ ανοίγει από το πλάι. Να το ανοίξουμε. Έχουμε μέσα αυτά τα σακουλάκια και τον καταπέλτη. Έχουμε ένα σακουλάκι με την πυράλια και τους φρουρούς εδώ. Ένα σακουλάκι ακόμα με τα κομμάτια του καταπέλτη. Τον καταπέλτη εδώ και τις οδηγίες συναρμολόγησης. Δεν έχει κάτι άλλο έχει ακόμα μέσα. Έχει κάτι αυτοκόλλητο. Οπότε, πάμε να δούμε και λίγο τη συσκευασία. Εδώ έχουμε την πυράλια με τον καταπέλτη που κρατάει και το ρόπολο αυτό με το πνεύμα αυτό της φωτιάς. Τους δύο υπότες του Novelmore. Δεν έχει κάτι άλλο, πίσω έχει αναλυτικά το περιεχόμενο. Η φιγούρα μας φυσικά είναι στα 7,5 εκατοστά και είναι από 54 κομμάτια. Και εδώ έχουμε τα υπόλοιπα σετ του Novelmore. Το αφήνουμε στο πλάι και πάμε να ξεκινήσουμε με τη συναρμολόγηση. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ έχουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το Novelmore. Συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε τα σακουλάκια γιατί από ό,τι βλέπω δεν ξεχωρίζει σακουλάκια, οπότε θα τα χρειαστούμε μάλλον όλα τα κομμάτια μαζί. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τα σακουλάκια. Και αφού λοιπόν ανοίξαμε και τα δύο σακουλάκια, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τη συναρμολόγηση. Θα ξεκινήσουμε με την πυράλια, την οποία θα βάλουμε τα δύο περικάρπια αυτά εδώ, τα μπρούτζινα. Θα βάλουμε στην πλάτη της τα δύο σπαθάκια τα χρυσά. Και έχει και αυτή εδώ την κάπα την μαύρη. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε τους δύο υπότες του Novelmore. Σε αυτόν εδώ θα βάλουμε την κάπα την μπέζ. Το κράνος αυτό εδώ και στην πλάτη του έχει δύο σπαθιά. Ενώ στον τελευταίο υπότι του Novelmore θα βάλουμε αυτό εδώ το κράνος. Το ένα το σπαθάκι εδώ πηγαίνει στη θήκη του. Και ο ένας κρατάει την ασπίδα αυτή εδώ και ο άλλος αυτό εδώ το όπλο. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε. Έχουμε και αυτή εδώ, την οποία την κρατάει αυτός εδώ. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε όπως λέγαμε. We'll be right back.
Φτιάξαμε λοιπόν και τους, τις τρεις φιγούρες, τους δύο υπότες του Noblemore και την πυράλια. Την πυράλια στο τέλος ξέχασα να βάλω τα μανίκια εδώ, τα προστατευτικά στα χέρια και τα βάλαμε στο τέλος, δεν πειράζει ωστόσο. Και πάμε να συνεχίσουμε να φτιάξουμε τον καταπέλτη. Τον καταπέλτη θα χρησιμοποιούμε το βασικό κομμάτι αυτό εδώ. Τα τέσσερα μαύρα στα οποία θα κουμπώσουμε πάνω τα στηρίγματα ή τέσσερις ρόδες. Και θα βάλουμε και τα αυτοκόλλητα. Που έχουμε τα αυτοκόλλητα αυτά εδώ, το 2 και το 3. Τα οποία πηγαίνουν από ό,τι βλέπω εδώ πάνω, σε αυτή τη μεριά. Είναι έτσι, από εδώ πηγαίνει το 3 και από εδώ το 2. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και τα αυτοκόλλητα. Και εδώ, πάμε να βάλουμε και το κομμάτι αυτό εδώ, το οποίο πιάνει πρώτα εδώ πίσω και κουμπώνει εδώ. Και το πίσω μέρος πηγαίνει και αυτό εδώ, η αλυσίδα αυτή εδώ έχει. Και στην ουσία, ο καταπέλτης πετάει τις φλόγες αυτές εδώ, πατώντας αυτό το μηχανισμό. Και έχουμε τρεις φλόγες. Τον αφήνουμε και αυτόν εδώ. Και πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ μας δείχνει πώς λειτουργεί φυσικά. Και πάμε να φτιάξουμε λίγο το κομμάτι αυτό εδώ με τα φυτά. Που είναι το κομμάτι του δρόμου όπου έχουν στήσει την ενέδρα οι πόντες του Noblemore για να φτιάξουν την πυράλια. Έχουμε το φυτό αυτό εδώ. Που πηγαίνει στην ελιά αυτή εδώ. Εδώ το κομμάτι. Πίσω πηγαίνει εδώ. Όταν την καμπύλη αυτή που κάνει, στην πίσω τρεπουλά πηγαίνει το φυτό. Και εδώ μπροστά ο φράχτης. Στη μια μεριά στέκεται το ένα τρεπουλάκι αυτό εδώ. Σαν χελιδόνα είναι. Και πάμε να φτιάξουμε και όπως μας δείχνει εδώ την ασπιδούλα. Θα βάλουμε το αυτοκόλλητο αυτό εδώ. Θα μπει ο μηχανισμός αυτός εδώ που θα κουμπώσει πάνω σε αυτό εδώ για να μπορέσει να το πιάσουμε μετά εδώ πάνω. Και πάμε να συνεχίσουμε. Θα φτιάξουμε εδώ και το δεντράκι, το οποίο μπροστά πηγαίνει ένα τέτοιο, ένα μικρό επίσης πηγαίνει εδώ και το πιο μεγάλο πηγαίνει στο πιο ψηλό κλαδί. Και σε όλα πηγαίνουν λουλουδάκια πράσινα. Πράσινα λουλουδάκια, για να πω την αλήθεια, δεν είχα ξαναδεί, είναι η πρώτη φορά που βλέπω. Αρκετά ενδιαφέρον. Okay. Είναι το σύνολο 5 πράσινα λουλουδάκια. Και το βάζουμε εδώ. Έτοιμο και αυτό. Και τελευταίο πάμε να φτιάξουμε το ρόπαλο με τη φλόγα τη σπιράλια. Από τη μία μεριά πηγαίνει η αλυσίδα. Τη μία μεριά πηγαίνει το ρόπαλο. Και από την άλλη πηγαίνει αυτός εδώ ο μηχανισμός που έχουμε φτιάξει αρκετές φορές. Είναι πρώτα αυτό εδώ. Και μετά πηγαίνει μέσα αυτό εδώ και σφινώνει για να μπορεί να πιάσει από κάτω την φλόγα. Και έτοιμο και το ρόπαλο της πυράλια με το πνεύμα αυτό της φωτιάς.
αρχηγός να το κρατήσει, γιατί εδώ είναι ολοκληρωμένη και η πυράλια πλέον. Να το βάλουμε εδώ δίπλα. Και εδώ είναι η υπότες του. Και εδώ είναι οι υπότες του Μόβελμα που έχουν στήσει την ενέδρα για να πιάσουν την πυράλια. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το σετ. Να δούμε λίγο και τους κωδικούς του. Αν και νομίζω είναι στη συναρμολόγηση, οπότε δεν ξέρω αν φαίνονται καλά εδώ. Και πάμε να συνεχίσουμε να ανοίξουμε και το δεύτερο, το σημερινό σετ, το πιο μικρό, που είναι το σετ με τον Kaboom. Θα το ανοίξω από κάτω, δεν πειράζει. Έχει οδηγίες συναρμολόγησης από ό,τι βλέπω. Και έχουμε ένα σακουλάκι που έχει τα πάντα μέσα και ένα αυτοκόλλητο. Να δούμε λίγο τη συσκευασία. Έχουμε το βαγονάκι του Kaboom που κυνηγάει τους υπόλοιπους του Novelmore. Δεν έχει κάποια άλλη φωτογραφία διαφορετική. Πίσω έχουμε αναλυτικά όλο το περιεχόμενο με τη φιγούρα του Kaboom που είναι στα 7,5 εκατοστά και μας λέει φυσικά ότι πάντα σε όλες τις φιγούρες του Kaboom έχουμε το πρόσωπό του που αλλάζει. Θα το δούμε ωστόσο. Αφήνουμε τη συσκευασία στην άκρη και ελάτε να φτιάξουμε και τον Kaboom. Εδώ έχουμε τις οδηγίες συναρμολόγησης. Εδώ έχουμε πάλι τις πληροφορίες για το Novelmore και εδώ ξεκινάει με τη συναρμολόγηση. Φυσικά έχουμε ένα σακουλάκι, οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Το βαγονάκι, να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, νομίζω ότι είναι ξύλινο, αλλά τελικά είναι μπρούτζινο. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τη συναρμολόγηση του Kaboom. Εδώ φυσικά θα φτιάξουμε τη φιγούρα του Kaboom, εδώ τον βλέπετε, να δούμε και το κεφάλι του που αλλάζει το πρόσωπο. Εδώ βλέπετε το απλό πρόσωπο του Kaboom και εδώ με τα χρώματα και το χαμόγελο σε αυτό το που φαίνονται τα πόδια του. Θα βάλουμε τα δύο περικάρπια, αυτά τα γάντια που είναι τα μπούτζινα. Το καπελάκι του, αυτό που είναι σαν να είναι aviator, πιλότος. Έχει όμως πολύ ωραίο τύπωμα εδώ, βλέπετε μπροστά στα γυαλιά. Και το πουγκάκι εδώ μπροστά. Στη συνέχεια γυρίζουμε πίσω και από τη μία μεριά θα κρεμάσουμε με αυτό εδώ το μειχτό, το πιάσιμο, μία δάδα με τη φλόγα αυτή εδώ. Και από την άλλη μεριά με ένα αντίστοιχο γατζάκι θα πιάσουμε αυτό εδώ το ρόπαλο. Είναι σαν αποκριάτικο, νομίζω όλοι το έχουμε δει και στη μύτη της απόκριας αυτό. Είναι την πρώτη φορά το βλέπω αυτό το εξάρτημα, τουλάχιστον στο Novelmore, δεν ξέρω αν το έχει βάλει σε άλλα σετ, αλλά είναι πολύ χαριτωμένο. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τη φιγούρα του Kaboom πριν ξεκινήσουμε στη συνέχεια να φτιάξουμε το βαγονάκι. Έτοιμη λοιπόν η φιγούρα του Kaboom. Οπότε τον αφήνω εδώ στην άκρη, είναι δίπλα στην πυράλια και πάμε να φτιάξουμε το βαγονάκι. Θα πάρουμε το βαγονάκι, θα βάλουμε τον μηχανισμό αυτό εδώ, τον οποίο θα τον φτιάξουμε από αυτό εδώ το κομμάτι και αυτό. Θα μπει εδώ μπροστά. Την πίσω τη ρόδα. Την μπροστά τη ρόδα. Τα δύο κομμάτια αυτά είναι μπροστά, μπρος και πίσω του βαγονιού για να κλείσει. Έχει αυτά τα δύο τα που είναι σαν πυρσί, αλλά θα το βάλουμε
εδώ μπροστά, δεξιά και αριστερά. Και στη συνέχεια θα δούμε, πάμε να κάνουμε αυτά τα πρώτα βήματα. Έτοιμα λοιπόν τα δύο πρώτα βήματα και πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ λοιπόν τελειώνοντας θα φτιάξουμε την ασπιδούλα στην οποία θα βάλουμε το αυτοκόλλητο. Εδώ κοιτάξτε να μην τένισαν το, να είναι το πρόσωπο του καμπόν στην ουσία, ενός έτσι λίγο τρομακτικού κλόουν. Θα φτιάξουμε δύο μηχανισμούς ίδιους με αυτό εδώ τον πυρσό, το πιο μεγάλο, που πηγαίνει αυτή εδώ η φλόγα από τη μία μεριά από εδώ και από την πίσω μεριά είναι σαν να είναι δυναμίτης αυτό και πηγαίνει από εδώ. Κουμπώνει πάνω σε αυτό το στήριγμα, το κουμπώνει πάνω σε αυτό το στήριγμα και μπαίνουν στα πλαϊνά εδώ του βαγόνου. Και η ασπιδούλα μπαίνει από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε. Και έχει και δυναμίτες, μάλλον αυτό που έχει μέσα και κρατάει ο καμπούμ στο χέρι. Ξεκινάμε λοιπόν. Έτοιμο λοιπόν και το βαγονάκι του καμπούμ. Το βλέπετε ολοκληρωμένο, πολύ χαριτωμένο. Με πολλές λεπτομέρειες. Ο καμπούμ στην ουσία μπορεί να μπει και μέσα και κρατάει και το δυναμίτι. Τελειώσαμε και με αυτή τη συναρμολόγηση, έλατε να δούμε και λίγο τους κωδικούς πάλι από την αρχή για την εμέστη συναρμολόγηση. Τελειώσαμε λοιπόν και με αυτά τα δύο σετ του Novelmore. Έτοιμα λοιπόν και τα δύο σημερινά σετ του Novelmore. Ελάτε να τα δούμε από κοντά. Και κάπου εκεί στο δάσος, ανάμεσα στα δύο βασίλεια, έχουν στήσει την ενέδρα τους οι υπότες του Novelmore για να πιάσουν την πυράλια. Στην άκρη του δρόμου βλέπουμε τους δύο υπότες του Novelmore πίσω από το φράχτη, προσεκτικά κρυμμένους, να προσπαθούν να πιάσουν την πυράλια. Η πυράλια δεν έχει έρθει απροετοίμαστη, κρατάει το ρόπαλο με το πνεύμα της φωτιάς και έχει φέρει μαζί της και έναν πελώριο καταπέλτη που πετάει φλεγόμενες μπάλες. Ο μηχανισμός του καταπέλτη είναι πάρα πολύ απλός, αρκεί να πατήσουμε το μοχλό και η φλεγόμενη μπάλα εκτοξεύεται. Να βοηθήσει την πυράλια έρχεται και ο καμπούμ μαζί με το αγωνιστικό του όχημα. Εδώ βλέπουμε και το αγωνιστικό όχημα του καμπούμ εξοπλισμένο με δυναμίτες και φωτοβολίδες. Ενώ ακριβώς δίπλα του στέκεται η πυράλια, η φύλακας της φωτιάς του Μπέρναν, με τον πανίσχυρο πύρινο καταπέλτη της. Ωστόσο, οι υπότες του Novelmore δεν έχουν έρθει απροετοίμαστοι, έχουν ήδη καταστρώσει το σχέδιό τους. Η πυράλια και ο καμπούμ δεν θα καταφέρουν τόσο εύκολα να ξεπεράσουν τον μπλόκο. Άλλο ένα Playmobil Unboxing φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Εσείς ωστόσο μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας, αφήστε μας από κάτω και τα σχόλιά σας και μέχρι την επόμενη Playmobil 5 να περνάτε όλοι υπέροχα!